Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Pre-Game by Best Fighter. Κοντά μας σήμερα η μεταγραφή της τελευταίας στιγμής, Δημήτρη Σιώτης, μετά το προπονητή του κ. Νάσο Αργυρόπουλου. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Να, εσύ. Καλά κι εμείς. Πώς πάει η προετοιμασία? Πολύ καλά. Έχουμε ξεκινήσει εντατικά. Και προετοιμάζεστε για το παιχνίδι. Σε εξάφνιασε καθόλου το θέμα της αλλαγής μετά το ατύχημα του Αλεξάνδρου? Με εξάφνιασε λιγάκι, αλλά είμαστε έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Θα ρωτήσω όμως τον δάσκαλό σου, ξέρει καλύτερα. Δάσκαλε, πώς τον βλέπεις τον Δημήτρη? Πώς τον βλέπω, σχέση με τι? Σε σχέση με το παιχνίδι με τον Κερέκο. Με τον αγώνα. Για τον Best Fighter. Για τον Best Fighter. Εντάξει. Είναι και αυτό σε ένας αγώνας όπως όλοι οι άλλοι. Θα προετοιμαστούμε, απλά έχουμε περισσότερο χρόνο να είμαστε έτοιμοι και πιστεύω ότι σίγουρα είναι κάτι ξεχωριστό η συμμετοχή στο Best Fighter. Από μόνη της είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή. Θεωρώ ότι το Best Fighter είναι η καλύτερη διοργάνωση που έχει γίνει στην Ελλάδα. Με βάση τι? Με βάση, να πω την αλήθεια, πέρα από τους αριθμούς, πέρα από τα budget που είναι πολλαπλάσια όλων των υπολείπων διοργανώσεων, θεωρώ ότι είναι και θέμα νοοτροπίας. Θα είναι μια γιορτή. Ουσιαστικά είναι μια γιορτή του χώρου, έτσι, του χώρου μας, των μαχητικών αθλημάτων. Κάτι που ξεπερνάει, έτσι, επίπεδο όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Ναι. Γιατί όχι επίπεδο. Έτσι, είναι η νοοτροπία που κάνει μια διοργάνωση ξεχωριστή πρώτα απ' όλα. Δημήτρη, είναι έξτρα κίνητρο για έναν αθλητή αυτό που συμβαίνει σε σένα τώρα τελευταία? Δηλαδή, θα σε χαρακτηρίσω τυχερό. Δουλεύεις μένα, αλλά είσαι τυχερός. Κάθεται το παιχνίδι με τον Σοφοκλέους, που ήταν δυνατή εμπειρία, και στα κάπακια έρχεται και το Best Fighter, που όπως είπε ο δασκαλός σου, σε level είναι η κορυφαία διοργάνωση. Είναι έξτρα κίνητρο αυτό για σένα? Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται και λίγο τύχη. Και εννοείται πως είναι έξτρα κίνητρο. Θέλω επίσης, το συζητάγαμε και πριν, ναι. Θέλω να το συζητήσουμε και τώρα. Αυτή η έξτρα προβολή, ναι, βοηθάει τον αθλητή? Κοίταξε, το αν βοηθάει ή όχι έχει να κάνει με την νοοτροπία του αθλητή. Έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση του αθλητή, αλλά και την καθοδήγηση και την αντίστοιχη νοοτροπία δασκάλου. Σίγουρα είναι στο χέρι και του αθλητή και βασικά του δασκάλου του ή του προπονητή του να την αξιοποιήσουν προς όφελός του ή όχι. Δασκάλε, παρέα, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και ένα σκάουτινγκ στον Κερέκο στη Ρόδο. Ναι, ναι. Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Ναι, ναι. Πώς τον βλέπεις? Είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος αθλητής. Μα περισσότερο είναι έχει έναν αξιόλογο δάσκαλο, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον Αλεξάκη. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι από τους αγώνες που θα βγουν και οι δύο κερδισμένοι. Με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Ο Δημήτρης όμως μας χρωστάει κάτι. Μας χρωστάει να ανοίξει το παιχνίδι του, γιατί όλοι περιμέναμε ότι θα ανοίξει, ναι, με το Σοφοκλέους, ναι, το παιχνίδι του. Με τον Κερέκο. Θα είναι διαφορετική η τακτική μας σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν λόγω τακτική σε αυτό το παιχνίδι, έτσι, με το Σοφοκλέους. Είναι και έξτρα κίνητρο αυτό που προσφέρει τον Best Fighter, έτσι. Και το χρηματικό. Και το χρηματικό. Ότι ένα νοκάουτ. Σίγουρα. Δεν είναι το μόνο, έτσι. Δεν είναι το μόνο. Δεν είναι το μόνο κίνητρο. Κίνητρο για τον οποιοδήποτε αθλητή, σίγουρα, έτσι, μπορεί να είναι εν μέρη, έτσι, τα χρήματα, αλλά βασικότερα είναι η εξέλιξή του. Άρεσε. Συν το χρόνο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι το πιο βασικό κίνητρο να μπορούν οι αθλητές να εξελίσσονται όλο και περισσότερο μέσα από αγώνες. Άρεσε ιδιαίτερα στον κόσμο η κίνησή σου να αφήσει εκείνο το μήνυμα στα social media για τον Νικολάη όταν ανακοινώθηκε, ναι, η αλλαγή. Πώς? Δηλαδή ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες. Δεν ευχαρίστησες την διοργάνωση, ναι, δεν ευχαρίστησες κάτι. Λες, ευχαριστώ τον Νικολάη. Τούτη είχε κάτι που δεν ήθελα να τύχει σε κανέναν άνθρωπο. Ιδιαίτερα στην αθλητή μου. Είναι πρότυπο για μένα και όταν έπαιζα Muay Thai στο K1 στα 80 κιλά ήταν πρότυπο αθλητή. Ο Νικολάης. Και όταν ήρθαν έτσι τα πράγματα να πάρω τη θέση του, εντάξει, αισθάνθηκα μια υπερηφάνεια και ήθελα να γράψω κάτι για αυτόν. Και απάντησε και αυτός αμέσως και έγινε ωραίο παιχνίδι. Άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Δάσκαλε, πώς βλέπεις την εξέλιξη του Δημήτρη?
Δηλαδή τα παιχνίδια έρχονται, οι αντίπαλοι είναι δυνατά ονόματα. Δημήτρης είναι μικρός. Ναι, ναι. Νομίζω ότι όταν γνωρίζεις το που πας και τι σε ενδιαφέρει, είσαι πάνω από τις προκλήσεις του κάθε αγώνα. Βλέπεις μακροπρόθεσμα το σκοπό σου και προχωράς. Θα βάλετε κάποιο παιχνίδι ενδιάμεσα πριν το Best Fighter? Ένα ζέσταμα που λέμε? Όχι, δεν θα βάλουμε κανένα. Δεν θα βάλετε κανένα. Πάω αλλού. Αν ήμασταν θεατές και δεν παίζαμε, κάποιο άλλο παιχνίδι που ξεχωρίζετε εσείς από τη διοργάνωση? Από το Best Fighter. Από το Best Fighter. Όλες οι αναμετρήσεις είναι ξεχωριστές. Σε διαφορετικά κιλά, διαφορετικές κατηγορίες. Νομίζω ότι σαν σύνολο αγώνων είναι πάρα πολύ... Είναι μια διαφορετική κάρτα αγώνων. Σε σχέση με τις υπόλοιπες. Δηλαδή είναι οι καλύτεροι αθλητές όντως αυτοί που συμμετέχουν. Αλλά θα βάλω την ίδια τώρα. Ναι. Θα ρίξετε μια παραπάνω ματιά όμως στο άλλο παιχνίδι των 80 κιλών, έτσι. Μεταξύ του Χατζηχρόνογλου και του Σοφοκλήρου. Ναι, φυσικά. Εντάξει. Δεν μπορεί να μην ρίξει μια ματιά στα υπόλοιπα παιχνίδια. Νομίζω ότι. Εντάξει. Είναι και αυτή μια αναμέτρηση που πολλοί κόσμος την περίμενε και έχει να προσφέρει. Δημήτρη, γιατί να έρθει ο κόσμος να σε δει στο Best Fighter στη Θεσσαλονίκη? Γιατί θα κάνω μια πολύ καλή εμφάνιση. Θα είμαι διαφορετικός. Θα ανοίξει το παιχνίδι. Ναι. Περιμένουμε να ανοίξει το παιχνίδι. Δάσκαλε. Δεν είναι ο ένας παίχτης που κάνει τον αγώνα. Είναι οι δύο παίχτες. Είναι και οι δύο. Έτσι, εγώ θα σταθώ ότι είναι και τα δύο νέα, αξιόλογα, φιλόδοξα παιδιά και θα γίνει ένας πολύ ωραίος αγώνας. Είναι καλό που φεύγουμε από την Αθήνα? Νομίζω ότι είναι καλό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορεί να είναι έτσι υδροκεφαλική όλη η ενασχόληση, μάλλον και η προβολή του αθλήματος. Έτσι. Δεν θα πρέπει να είναι υδροκεφαλική. Εντός των τυχών της πρωτεύουσας. Εντός της Αθήνας, ναι. Θα πρέπει να μπορούμε να προκαλούμε το ενδιαφέρον, να μπορούμε να απλώσουμε έτσι, ιδέα έτσι, της ενασχόλησης με τα μαχητικά αθλήματα, εννοείται και στην επαρχία. Δεν λέω, υπάρχουν πολλές σχολές έτσι, στην επαρχία, απλά πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχα μεγάλες διοργανώσεις στην επαρχία για να μπορέσουν ο κόσμος, όσο γίνεται περισσότερος, να πλησιάσει τα μαχητικά αθλήματα, γενικότερα και τις σχολικές τέχνες. Συζητούσαμε λοιπόν, ναι, και καταπιάνουμε από εκεί για το επίπεδο. Ναι. Το βασικό μοτίβο του Best Fighter είναι change the game, δηλαδή αλλαγή παιχνιδιού. Ακριβώς. Θα επηρεάσει αυτό τις άλλες διοργανώσεις? Θεωρώ ότι το μότο change the game είναι χαρακτηριστικό και εννοείται θα αλλάξει τα δεδομένα από εδώ και πέρα. Σίγουρα θα δώσει μια μεγάλη προβολή, πολύ μεγάλη προβολή σε αθλητές και ένα κίνητρο σε πολλούς καλούς αθλητές να αγωνιστούν σε αυτή την γιορτή, έτσι, το Best Fighter. Λοιπόν, σίγουρα θα αλλάξω τα δεδομένα, σίγουρα θα βοηθήσει το χώρο και τις διοργανώσεις υπόλοιπες, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικές, δηλαδή υπάρχουν διοργανώσεις πραγματικά υψηλού επίπεδου, όπως έτσι, το Battle, το No Limit, όλες αυτές οι διοργανώσεις, το Scorpion, εννοείται, είναι διοργανώσεις οι οποίες στηρίζουν έτσι, και κάνουν οι αθλητές μια πρώτη, έτσι αν θέλαμε, ένα πρώτο πάτημα, μια πρώτη παρουσία στα υψηλά, έτσι, αγωνιστικά επίπεδα. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν διοργανώσεις σαν τον Best Fighter, γιατί δένουν τις υπόλοιπες και αποτελούν τη μετουσίωσή τους. Αυτό πιστεύω. Και κρατάνε τον κόσμο, κρατάνε τους αθλητές με έναν στόχο υψηλό. Αυτό. Δημήτρη, τώρα θεωρώ ότι δουλεύετε full προετοιμασία. Yeah. Ποια είναι τα δυνατά σημεία που έχετε εντοπίσει στο παιχνίδι του Γκερέκο? Τα δυνατά. Κοίταξε, αν τα δημοσιοποιούσαμε δεν θα ήταν τα δυνατά. Δεν θα ήταν. Θα μου πεις όμως. Σίγουρα. Ο Γκερέκος έδειξε πολύ καλό πρόσωπο. Προσωπική μου άποψη όμως είναι ότι ο αντίπαλός του δεν έχει καμία σχέση με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι πολύ πιο δυνατός. Εντάξει, σίγουρα είναι διαφορετικός. Έτσι, και από θέμα εμπειρίας, έτσι, ο Δημήτρης είναι αρκετά έμπειρο παιδί.
που δεν μπορώ να το συγκρίνω με το Τούρκο αντίπαλο του Γερέκου στη Ρόδο. Αλλά όπως σου είπα και πριν, θα είναι ένας πολύ δυνατός και αξιόλογος αγώνας. Σίγουρα και οι δύο τους έχουν τα όπλα τους, έχουν τα θετικά τους αν θέλεις, και οι δύο τους έχουν τα αδύνατα σημεία που προανέφερες. Και δεν πρέπει να αποκαλύψουμε. Νομίζω ότι καλό είναι να τα κρατήσουμε. Να έχει και πιο πολύ σαφέ στο παιχνίδι. Ακριβώς. Θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι πάντως, γιατί και δεν είμαστε επιθετικοί. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Εγώ προσωπικά να σας πω καλή συνέχεια στην προετοιμασία, χωρίς εφτράπελα και δυσάρεστα. Σε ευχαριστώ, Μάνο. Και ραντεβού το Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη στο Nick Gallis Hall, το είπα σωστά επιτέλους, για ένα σπουδαίο παιχνίδι και μια καλή διοργάνωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.